Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο επικοινωνίας και να συνδεθούμε με τον δικηγόρο Αθηνών και συνήγορο των γονέων, τον Σοφιανό Σακά. Καλησπέρα, κύριε Σακά. Καλησπέρα σας, κυρία Κινέζου. Γνωρίζουμε ότι ήδη υπάρχει μια οργανωμένη ομάδα πάνω από 60.000 γονέων που αντιδρά στη χρήση μάσκα στα σχολεία. Ήδη έγιναν και κάποιες διαμαρτυρίες στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και σε κάποιες άλλες πόλεις της Ελλάδος. Περί τίνος πρόκειται? Έχει δημιουργηθεί μια ομάδα στο Facebook εδώ και παραπάνω από ένα μήνα. Αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει, έχουν γίνει μέλη στην ομάδα 64.870 περίπου γονείς, δηλαδή περίπου 65.000 γονείς, οι οποίοι διαμαρτύρονται για τον υποχρεωτικό χαρακτήρα της μάσκας στα σχολεία. Είναι γονείς οι οποίοι ανησυχούν για την υγεία των παιδιών τους, για την αναπνευστική υγεία. Όλοι από την καθημερινή πρακτική, από την ίδια τη, όπως τη ζούμε φορώντας τη μάσκα εμείς ως ενήλικοι, γνωρίζουμε ότι η μάσκα δυσχεραίνει την αναπνοή. Αναπνέεις, εκπνέεις και ξανααναπνέεις τα βακτήρια. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει διάφορα προβλήματα στην υγεία, πόσο μάλλον πολύ περισσότερο των παιδιών, που είναι σε πιο ευαίσθητη σωματική κατάσταση κτλ. Γι' αυτό το λόγο ανησυχούν για την υγεία τους από την υποχρεωτική και πολύωρη χρήση μάσκας κατά τη διάρκεια των μαθημάτων στο σχολείο. Τα παιδιά αυτών των ανθρώπων απέχουν αυτή τη στιγμή από το μάθημα, γιατί γνωρίζουμε ότι δεν μπορεί κανένας μαθητής να περάσει στο μάθημα χωρίς μάσκα. Με μία εξαίρεση βέβαια, τα παιδιά που έχουν ψυχολογικά ή αναπνευστικά προβλήματα. Να σας διορθώσω λίγο εδώ. Δυστυχώς η ΚΙΑ κάνει μία άνηση μεταχείριση του νόμου, κάτι το οποίο κατ' εμέ, κατά τη δική μου νομική άποψη, κρίνεται αντισυνταγματικό. Στους ενηλίκους υπάρχει ρύθμιση και πρόβλεψη εξαίρεσης όταν έχουμε αναπνευστικά προβλήματα, με βεβαίωση του γιατρού να μπορούμε να εξαιρεθούμε από την υποχρέωση του να φέρουμε μάσκα. Αυτό δεν συμβαίνει στην ΚΙΑ για την υποχρεωτική μάσκα στα παιδιά στα σχολεία. Δεν υπάρχει τέτοια εξαίρεση του νόμου, της κοινής υπουργικής απόφασης μάλλον. Με την κοινή υπουργική απόφαση εξαιρούνται μόνο παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες ή κάποια παιδιά με συγκεκριμένα νευρομυϊκά προβλήματα. Συγκεκριμένα μέσα στην ΚΙΑ αναφέρονται 4 με 5 ενδεικτικά ασθένειες. Δεν περιλαμβάνονται μέσα στις εξαιρέσεις από τη χρήση μάσκα στα παιδιά, τα παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα ή με άσθμα ή με οτιδήποτε. Αυτό για μένα είναι άνηση μεταχείριση που κάνει ο νόμος και βεβαίως είναι επικίνδυνο, πολύ περισσότερο. Κύριε Σακά, τα παιδιά αυτά, δεν μου απαντήσετε στο πρώτο σκέλος του ερωτήματος, πηγαίνουν σχολείο, αυτά που αντιδρούν οι γονείς τους στη χρήση μάσκας? Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχουν πάρα πολλοί γονείς οι οποίοι επικοινωνούν μαζί μου και έχουν πάρει την απόφαση να μην στείλουν τα παιδιά του σχολείο, ενώ σου ισχύει αυτό το καθεστώς της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας. Υπάρχουν και αυτές οι περιπτώσεις γονέων που αποφάσισαν να μην τα στείλουν στο σχολείο μόνο και μόνο γι' αυτό. Και βεβαίως δεν είναι μαζικό όμως αυτό, δεν υπάρχει μαζική αντίδραση από όσο γνωρίζω. Μάλιστα. Ακούσαμε μέσα από το Facebook, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για κάποιες λιποθυμίες που υπήρξαν. Βέβαια υπήρξε και τοποθέτηση ότι ήταν κάποιες σκηνοθετημένες. Εσείς, μάλλον οι γονείς που εκπροσωπείτε, έχουν προχωρήσει στην καταγραφή αν υπήρξαν όντως λιποθυμίες σε σχολεία? Η ομάδα στο Facebook και οι διαχειριστές με τους οποίους είμαι σε άμεση επικοινωνία έχουν καταγράψει ήδη 18 περιστατικά λιποθυμιών στα σχολεία στην Ελλάδα. Για την βασιμότητά τους δεν είμαι ο κατάλληλος να σας απαντήσω. Μπορώ να σας πω όμως ότι έχω δει βίντεο με live μετάδοση λιποθυμίας που έτυχε να συμβεί μπροστά στην κάμερα. Ανάμεσα στο πλήθος των παιδιών, συγκεκριμένα μπροστά στην πρωινή προσευχή, ένα παιδάκι λιποθύμησε μπροστά στην κάμερα. Έχουν καταγραφεί περιστατικά λιποθυμία σε όλη την Ελλάδα και στην Πάτμο και στη Ρόδο, νομίζω και στην Κομωτινή σε εσάς. Και μάλιστα έχουν βγει και σε τοπικά δελτία ειδήσεων, όπως γνωρίζω. Πιστεύετε ότι... Εάν τώρα, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί είπατε και κάτι που με ερέθησε,
Εάν, όπως λέτε, όπως ισχυρίζονται οι οπαδοί της μάσκας και τα λοιπά, είναι στημένα και ψεύτικα λιποθυμίες, τότε να στείλουμε τα παιδιά στην επίδαυρο, άμα μπορούν να παίξουν τόσο καλή, να δώσουν τόσο καλές ερμηνείες. Υπάρχει βέβαια και το φλέγον ζήτημα στη σχολή αυτή τη στιγμή της διαχείρισης κρουσμάτων που το δίνουν σε υποδιευθυντές και διευθυντές σχολείων. Ποια είναι η άποψη των γονέων πάνω σε αυτό το θέμα? Και σε αυτό οι γονείς είναι καχύποπτοι έως επιφυλακτικοί, αρνούνται και ενημερώνουν με διάφορες υπεύθυνες δηλώσεις και αιτήσεις τους αρμοδίους του σχολείου ότι δεν θα επιθυμούν να προβούν σε ιατρικές πράξεις ή σε οποιαδήποτε τέλος πάντων πράξη διαχείρισης ύποπτου κρούσματος στα παιδιά τους χωρίς τη δική τους ενημέρωση. Η αλήθεια είναι ότι η κοινή υπουργική απόφαση περιλαμβάνει ρύθμιση με την οποία κάθε ύποπτο κρούσμα θα κρίνεται από έναν διορισμένο υπεύθυνο, ο οποίος θα είναι εκπαιδευτικός και όχι ιατρός, συγγνώμη, με τις ειδικές επιστημονικές γνώσεις που απαιτείται για τη βαρύτητα μιας τέτοιας διαπίστωσης. Όπως λέει λοιπόν η ΚΙΑ, όπως ρυθμίζει, θα διορίζεται ένας υπεύθυνος στο να διαπιστώνει αν υπάρχουν ύποπτα κρούσματα και κατόπιν θα ακολουθεί το πρωτόκολλο του ΕΟΔΗ. Δηλαδή θα παραπέμπεται σε ιατρικές εξετάσεις με τη λήψη μάλιστα υλικού προς εξέταση από το παιδί. Πουθενά στην ΚΙΑ, το αξιοσημείωτο είναι ότι πουθενά στην κοινή υπουργική απόφαση δεν αναφέρεται η συνένεση, η συγκατάθεση ή τουλάχιστον η παρουσία του γονέα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Απαξιώνει τελείως η ΚΙΑ το ρόλο του γονέα και του δικαιώματος της γονικής μέρημνας και της επιμέλειας, που είναι θεμελιώδες δικαίωμα στο οικογενειακό δίκαιο. Δεν αναφέρεται πουθενά και περιθωριοποιείται και παραμερίζεται. Θα δούμε κάποιες άλλες εκ νέου διαμαρτυρίες. Με τι τρόπο σκοπεύουν αυτοί οι γονείς να γνωστοποιήσουν την αντίδρασή τους περαιτέρω? Ακουστά γνωρίζω ότι ετοιμάζουν κάποιες διαμαρτυρίες ακόμη. Έχω λάβει εντολή να προχωρήσουμε στην κατάθεση προσφυγής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, προσφυγή κατά της ΚΙΑ, ώστε να ζητήσουμε το συνταγματικό έλεγχο όλων αυτών των διατάξεων που αναφέραμε σήμερα στο δελτίο σας, αλλά και άλλων διατάξεων που δεν μιλήσαμε, που χρήζουν οπωσδήποτε συνταγματικού ελέγχου, πολύ περισσότερο τώρα, και κάποια αίτηση αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και αναμένουμε από το συνταγματικό έλεγχο στο δικαστήριο. Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Σακά. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.